Είμαστε εδώ σήμερα, δικάζεται η μήνυση κατά του συναδέλφου Λάμπρου Χατζάρα, μέλος διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου, για τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση που έγινε για την εορτασμό του Πολυτεχνείου πριν 2 χρόνια. Είναι χρέος μας να είμαστε εδώ και σαν συνδικάτο και σαν άνθρωπο που είμαστε δίπλα εκείνη τη μέρα, όπου να θυμίσουμε ότι χτυπήθηκε μια διαδήλωση για να τιμηθεί η μνήμη του αγώνα του Πολυτεχνείου, σε πεδίο του Πολυτεχνείου, σε συνθήκες απαγόρευσης και καραντίνας, σε μια κινητοποίηση που έγινε με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση υγειονομικών μέτρων της εποχής για την πανδημία. Και παρόλα αυτά χτυπήθηκε όπως καμία άλλη τα τελευταία χρόνια από τις δυνάμεις καταστολής με εντολή της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι γίνανε επεισόδια. Δεκάδες συνάδελφοι συναγωνιστές βρέθηκαν στα νοσοκομεία και στην ασφάλεια Αττικής και στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Αντί για όλα αυτά η κυβέρνηση να απολογηθεί, σέρνει στο συνάδελφο τον Λάμπρο τον Χατζάρα στο δικαστήριο με, όπως το λέμε, κατηγορίες για αντίσταση κατά της αρχής και σωματικές βλάβες τους πάνω που τότε τους θυμούμαστε όλοι αστυνομικούς. Θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση και η δίωξη είναι στοχευμένη. Έγινε στον συνάδελφο γιατί είναι μέλος διοίκησης του συνδικάτου, γιατί είναι αγωνιστής τόσα χρόνια στο Συνδικάτο Μετάλλου και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και θα δώσουμε τη μάχη και στο δικαστήριο και έξω από αυτό, όπως είμαστε εδώ με την κινητοποίηση που γίνεται, και παραπέρα αν χρειαστεί, για την αθώωσή του για να αποκατασταθεί το πώς γίνανε τα πράγματα.